Επιτάπητο και ενώπιον των βουλευτών τη Επιτροπή Παιδεία τη Βουλή, τα προβλήματα που ταλανίζουν τα δημόσια σχολεία τη επαρχία Πάφου. Τα μέλη τη Επιτροπή βρέθηκαν το πρωί στο γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου και παρακάθισαν σε σύσκεψη με παράγοντε του Υπουργείου Παιδεία και των τοπικών αρχών. Είναι μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών τη Επιτροπή να είναι η γέφυρα μεταξύ εκτελεστική εξουσία και ετοιμάτων του λαού μα στον τομέα τη παιδεία για να μεταφέρουμε και τα μηνύματα για να πετύχουμε κάποιε λύσει. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, η κατασκευή υπέργεια διάβαση πεζών επί τη Λεωφόρου, τα Σου Παπαδόπουλου και τα χτηριακά και λειτουργικά προβλήματα στο γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου. Έχει μια διόγκωση του πληθυσμού των μαθητών στην επαρχία τη Πάφου. Όπω έχω ενημερωθεί, θα έχουμε πολλού περισσότερου μαθητέ στο γυμνάσιο κύκλο και θα πρέπει να δοθεί άμεση λύση. Σκοπό και στόχο είναι να δούμε τα διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά την επαρχία μας όσον αφορά τις υποδομές ε, στο, στο, εκπαιδευτήριο της πόλης μας. Στόχος και σκοπός είναι να βοηθήσουμε εκ της θέσεως μας την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτήριων μας, ώστε να είναι προ όφελο των μαθητών και των ίδιων των καθηγητών. Υπάρχουν προβλήματα που βασανίζουν ε, διαχρονικά ε, τα εκπαιδευτήρια της ΠΑΦΟΥ. Οι αποστάσεις από τη Λευκοσία είναι μεγάλες. Γι' αυτό είμαστε εδώ με σκοπό να προσπαθήσουμε από το νομοθετικό ε, λειτουργήμα που έχουμε να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε την εκπαίδευση. Για την αλλαγή του ωραρίου προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία, ο κ. Μιλονά τόνισε ότι θα επιμείνει μέχρι τέλου, σημειώνοντα πω το θεωρεί απαραίτητο και για του μαθητέ και για του εκπαιδευτικού, αφού χιλιάδε εκπαιδευτικοί πηγαίνουν, έρχονται από επαρχία σε επαρχία, χαρακτηρίζοντα βάναυση την ώρα.